4 νηπιαγωγεία, πολύ σύγχρονα, και οι αίθουσες, αλλά θα έχει επιθυμητικούς χώρους. Είμαστε στο χώρο που ξεκίνησαν εργασίες και προχωράμε με γρουσούς ρυθμούς για να θεμελιώσουμε και να ολοκληρώσουμε αργότερα το πολυδύναμο νηπιαγωγείο του Δήμου Κορινθίου. Εδώ στην περιοχή της Αγιάνας, σε αυτό το χώρο, θα φιλοξενηθούν 4 νηπιαγωγεία, τα οποία αντίστοιχα θα υποκαταστήσουν 4 νηπιαγωγεία που σήμερα λειτουργούν στα ισόγεια πολυκατοικιών. Οι εγκαταστάσεις εδώ θα είναι πολύ σύγχρονες. Τα παιδιά επιτέλους θα έχουν την πρώτη επαφή με την εκπαίδευση σε σύγχρονες εγκαταστάσεις που θα πληρούν ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει αυτή τη στιγμή, όχι πανευρωπαϊκά αλλά και παγκόσμια. Εμείς, συνεπείς στις αρχές μας, δημιουργούμε νέες υποδομές στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Ολοκληρώσαμε πριν από χρόνια το κτίριο το καινούριο στο πρώτο γυμνάσιο Πορτολίκιο. Κάναμε το 14ο Δημοτικό Σχολείο στον Αγιώργη και δίπλα ένα σύγχρονο νηπιαγωγείο. Αυτή η υποδομή είναι πολύ σημαντική. Θεωρώ ότι ο Δήμος Κορινθίων έχει ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό που σε λίγα χρόνια θα οδηγήσει να μην υπάρχει κανένα σχολείο σε χώρο νηπιαζόμενο σε ισόγεια πολυκατοικιών. Χωρίς προαύλιο, χωρίς βοηθητικούς χώρους, να έχουν τα παιδιά μια καλύτερη εκπαίδευση, αυτή είναι η δική μας, αν θέλετε, συμβολή. Την αρμοδιότητα την πήραμε από την Πολιτεία το 2010 και από τότε ακούραστα σχεδιάζουμε και υλοποιούμε νέα συγκροτήματα σχολικά. Σε λίγο καιρό ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός και για το Μουσικό Γυμνάσιο Λύκειο, που θα στεγαστεί κάπου εδώ δίπλα, και το ΕΠΑΛ, το ΕΠΑΛ της Κορίνθου, που και αυτό θα στεγαστεί σε αυτό το χώρο εδώ που βλέπετε αριστερά-δεξιά. Ό,τι βλέπετε έχει απολωτριωθεί με δαπάνες του Δήμου, με τη δική μας Δημοτική Αρχή, και είναι στη διάθεση του Δήμου να φιλοξενήσει αυτά τα σχολικά συγκροτήματα τα επόμενα χρόνια. Είναι, αν θέλετε, είναι κάτι το οποίο για μας είναι προτεραιότητα. Το κάνουμε πράξη κάθε χρόνο. Είμαστε έτοιμοι πάντα να, με το σχεδιασμό που έχει προηγηθεί, με τις μελέτες και τις ερωτήσεις που υπάρχουν για κάθε έργο που υλοποιείται, είμαστε έτοιμοι να αναζητήσουμε χρήματα από εθνικούς πόρους ή ευρωπαϊκούς και να στήσουμε νέα σχολικά συγκροτήματα, νέες σύγχρονες αθλητικές υποδομές. Αυτή είναι η δική μας απάντηση. Είμαστε πάντα δίπλα στους δημότες μας, στις ανάγκες αυτής της πόλης, χτίζουμε σύγχρονες υποδομές που τις έχει ανάγκη ο Δήμος. Δεν κουράζεται κανένας, ούτε ο Δήμαρχος, ούτε κανένας δημοτικός σύμβουλος από αυτούς που σήμερα είναι δίπλα στον Δήμαρχο. Μαζί ξεκινήσαμε, μαζί συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με την κοινωνία δίπλα μας, γιατί ξέρει ότι αυτή η Δημοτική Αρχή όχι μόνο έργα υποδομής ξέρει να κάνει και καλή διαχείριση. Τα ταμεία μας είναι γεμάτα και ταυτόχρονα έργα μικρά και μεγάλα υπάρχουν σε όλα τα μήκη και σε όλα τα πλάτη του Δήμου Κορινθίων. Και στο κέντρο, εδώ στην Κόρινθο, αλλά και στην περιφέρεια.